Μόνο πάνω από τα πτώματά μας θα κάνετε σταθμό μετατροπής στη Δαμάστα, τόνισαν κάτοικοι και φορείς της περιοχής που παρέστησαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία συνεδρίασε σήμερα με θέμα την ηλεκτρική διασύνδεση του νησιού με την Αττική μέσω της Κορακιάς. Η θέση της τοπικής κοινωνίας είναι ξεκάθαρη. Η Δαμάστα είναι ένας χώρος ιστορικός, μαρτυρικός. Όπως ξέρετε, έχουν ισοπεδώσει οι Γερμανοί του 44 το χωριό μας και έχουν σκοτώσει 30 παλικάρια. Είναι ένας χώρος που είναι περιβαλλοντικά επιβαρημένος από το λατομείο. Είναι ένας χώρος όμως που θέλει να πατήσει τα πόδια του και να αναπτυχθεί σε πυλώνες υγιής όπως είναι η γεωργία και ο τριτογενής τομέας και ο τουρισμός. Υπάρχει ένα γενικό χωροταξικό πλαίσιο Κρήτης το οποίο πρέπει να τηρηθεί. Υπάρχει ένα υποεξέλιξη γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Γαζίου που προβλέπει την Κορακιά ως ενεργειακό κέντρο της περιοχής. Πρέπει αυτό να γίνει σεβαστό. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξετάστηκαν οι περιβαλλοντικές πτυχές και επιπτώσεις του έργου με τους κατοίκους της Δαμάστας και τους φορείς του Δήμου Μαλεβιζίου να τονίζουν πως είναι υπέρ του έργου αλλά εναντίον της καταστροφής περιοχών, μοναδικού κάλους και ιστορίας της περιοχής τους. Όχι μόνο όχι στη Δαμάστα, όχι και στα λινοπεράματα. Τα λινοπεράματα πρέπει να μεταφερθούν συνολικά με ένα οργανωμένο σχέδιο, με σεβασμό στην ενεργειακή επάρκεια του νησιού, αλλά κυρίως με σεβασμό στις προοπτικές ανάπτυξης που έχει ο τόπος. Πρέπει απλά να προχωρήσει το σχέδιο που έχουμε επιλέξει σαν Κρήτη και το έχουμε συμπεριλάβει στο περιφερειακό μας χωροταξικό σχέδιο, να γίνει το βιομηχανικό λιμάνι στην Κορακιά και να χωροθετηθεί εκεί σε μεγάλη έκταση μάλιστα ο χώρος για την εγκατάσταση όχι μόνο του ενεργειακού κέντρου, αλλά και των οχλουσών και επικινδύνων εγκαταστάσεων, ώστε το Μαλεβίζει να αποδοθεί και αυτό στην ανάπτυξη. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπήρξε μια σχετική ένταση όταν ο πρόεδρος της Επιτροπής χαρακτήρισε μικρό χυμαδιώτη περιοχή κοντά στη Δαμάστα, όπου προβλέπει η εισήγηση του αρμόδιου φορέα την κατασκευή του σταθμού μετατροπής. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής συζητήθηκε και η εναλλακτική λύση της τοποθέτησης του σταθμού μετατροπής του Σπέρα Γαλήνους με τους εκπροσώπους της Αριάθνη Interconnection να δηλώνουν πως η λύση αυτή απορρίφθηκε για περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς λόγους. Η λόγη που απορρίπτεται σχετίζεται αφενός με ότι συνεπάγεται μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση η περιοχή της Κορακιάς, διότι συνεπάγεται καταστροφή των αγλίων περίπου κατά 30% μεγαλύτερη από αυτό στην περιοχή της Δαμάστας. Το δεύτερο το οποίο είναι ότι χωροθετείται η εναλλακτική λύση πλησίων της περιοχής των Πέρα Γαλινών. Είναι σε 375 μέτρα περίπου. Πόσο? 375 μέτρα. Αν για τον ΑΒ λόγο το Υπουργείο επιλέξει την πρόταση που περιλαμβάνει τη Δαμάστα και οι κάτοικοι της Δαμάστας εξακολουθούν να λένε όχι, η περιφέρεια τι θέση θα πάρει? Αν για παράδειγμα η αρχαιολογία δεν επιτρέψει να γίνει η επέμβαση στην Κορακιά, λέω ένα παράδειγμα. Αν τεχνικά βγει ο Αδημία ή δεν ξέρω ποιος και πει ότι δεν μπορεί να γίνει το έργο αλλού, υποχρεωτικά να γίνει η σταθμό μετατροπής εκεί, γιατί είναι κοντά η γραμμή μεταφοράς κτλ. Αν πούνε ότι περιβαλλοντικά μας πείσουν ότι το κόστος είναι μεγαλύτερο και το εξηγήσουν στον κόσμο ότι είναι πιο απλό το να έρθουν σταθμό μετατροπής εκεί από το να έρθουν τέσσερις διπλοί πυλώνες από κάτω με ό,τι αυτό συνεπάγεται για να συνδεθούν πάλι στα ίδια σημεία της Δαμάστας, τότε εμείς θα πούμε ναι στο έργο, έχουμε πει το ναι στο έργο. Από την πλευρά του, οι περιφερειακοί σύμβουλοι της παράταξης Ξαστεριά, Ανατροπή στη Κρήτη και της Λαϊκής Συσπήρωσης που στηρίζεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ζήτησαν το θέμα να έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.